Είμαστε η μοναδική χώρα που το γιορτάζει στην αρχή του πολέμου. Σε όλο τον κόσμο δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολέμησαν άντρες, γυναίκες, παιδιά, με πολύ λιγοστά μέσα, σε πολύ αδίξιες παιδικές συνθήκες και με την εκκλησία στο πλευρό τους, να μην πείσουν πάνω από αυτά τα πράγματα. Και κατάλαβαν ότι υπήρχαν πάρα πολλές νίκες. Ενάντια με τον καλόνι, που ήταν πλήρως εξοπλισμένοι. Αυτό κατορθώθηκε γιατί υπήρχε ομόνια, ομοψυχία, θάρρος και αυταπάρνηση. Από το πιο μικρό σε ηλικία μέχρι το μεγαλύτερο. Γι' αυτό όποτε σαν χώρα, σαν κράτος, είμαστε ενδιασμένοι, πετυχαίνουμε πολλά πράγματα. Είμαστε εδώ σήμερα επίσης για να τους θυμίσουμε όλους αυτούς. Πεθάνουν εδώ στο πλέον και στη Πατρίδα και να πούμε στους νεότερους την ιστορία μας. Να μην ξεχνάμε. Γιατί πραγματικά η Ελλάδα μας γιόρτασε πριν λίγο τα 200 χρόνια. Έχουν περάσει δύσκολες εποχές και είναι λίγα χρόνια που είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε όμως εδώ πέρα σήμερα να πούμε και ένα βροντερό όχι, γιατί είναι επίκαιρο περισσότερο σήμερα από ποτέ σε οποιονδήποτε προσπαθεί να υποδηλώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχικές φόρτες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γείτονές μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να επέμβουν στη χώρα μας και να κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να χρησιμοποιήσουν την κυριαρχία μας σε νησιά και σε οποιοδήποτε άλλο. Σε όλους αυτούς θα πούμε και εμείς αν χρειαστεί ένα μεγάλο όχι, όπως το είπαμε οι προηγούμενοι μας. Γι' αυτό να είναι σίγουροι. Είμαστε φιλήσυχος και ειρηνικός λαός. Δεν αποζητάμε τον πόλεμο. Αλλά αν χρειαστεί, οποιαδήποτε στιγμή και αν γίνει, όπως οι προηγούμενοι μας είπαν το όχι, έτσι και εμείς θα πούμε το τελό